στα ελληνικά. Από 1000 π.Χ. σε 750 π.Χ. οι πρώτες ελληνικές λέξεις γράφτηκαν από το δεξιά στο αριστερό κατ' θύμιση. Από 750 π.Χ. σε 550 π.Χ. οι Έλληνες αρχίσαν προστροφήτων, που η πρώτη γραμμή γράφτηκε από το δεξιά στο αριστερό κατ' θύμιση και την επόμενη γραμμή από το αριστερό στο δεξιά κατ' θύμιση και συνεχίστηκε κάτω από τη σελίδα. Από 500 π.Χ. οι Έλληνες σταματήσανε σε προστροφήτων και το κείμενο καθιερώθηκε όπως είναι σήμερα. Διαβασμένος από την αριστερή πληρία. Οι αρχαίοι Έλληνες αλλάξανε το αλφάβητο και βάλανε καινούρια γράμματα που είναι παλανδρομικά. Από τα 24 γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο, 16 είναι παλανδρομικά και είναι στο κόκκινο. Τα μπλε γράμματα δεν είναι παλανδρομικά. Αλλά γιατί έχει τόσο πολλά παλανδρομικά γράμματα, σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει στα ελληνικά να γράφονται από το δεξιά στο αριστερά κατ' θύμιση και μπορεί να διαβάζεται γιατί είναι οπτικό σωστό. Και τα παιδιά που μόνο μπορεί να διαβάζουν από το δεξιά στο αριστερά κατ' θύμιση πρέπει να έχουν γράμματα να είναι γραμμένα από το δεξιά στο αριστερά κατ' θύμιση. Αυτό το αλφάβητο είναι ένα βιβλίο που έχω γράψει και πουλιέται στο eBay και είναι γραμμένο από το δεξιά στο αριστερά κατ' θύμιση για να μπορεί να γράφουν και να ορθογράφουν τις ελληνικές τις λέξεις. Άμα έχετε ενδιαφέρον να πάτε στο eBay και να βάλετε δυσλέξια for Greek dyslexic children και θα το βρείτε. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα σας.